Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή από την άλλη ή με τον κύριο Πολυχρονόπουλο, τον προϊστάμενο του αμαξοστασίου της Καστοριάς, που είναι ήδη και το κλιμάκιο της Καστοριάς στα Τρίκαλα, ο χώρος μας ευθύνης, πρέπει να το πω και αυτό για να μην το ξεχάσω. Η Καστοριά βοηθάει Τρίκαλα. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Πολυχρονόπουλο, που είναι προϊστάμενος του αμαξοστασίου. Είναι δύσκολες επικοινωνίες μας. Ή με τον αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, τον κύριο Μιχαλάκη, που επίσης μπορέσαμε να μιλήσουμε, αλλά επαναλαμβάνω, εκεί καίγεται ο τόπος πραγματικά σήμερα και πρέπει να σωθούν ζωές κυριολεκτικά. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας, ίσως λίγο αργότερα, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Να σας πω ότι σε περίπου επίσης 10 λεπτά, από ό,τι έχουμε πληροφόρηση, θα βγει ανακοίνωση από την αντιπεριφέρεια. Την περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή, όπου θα λέει τι χρειαζόμαστε σαν βοήθεια, τι θέλουμε από τον κόσμο της Καστοριάς να προσφέρει και πού μπορεί να το πηγαίνει. Σε περίπου, επαναλαμβάνω, 5 με 10 λεπτάκια βγαίνει ανακοίνωση από την αντιπεριφέρεια για το σκοπό αυτό. Χαιρόμαστε που κατορθώσαμε τελικά να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο του αμαξοστασίου, με δικούς μας ανθρώπους που είναι από την πρώτη στιγμή προς βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη. Είναι ο κύριος Πολυχρονόπουλος, δεν είναι μόνος του, είναι και άλλοι άνθρωποι εκεί από την Καστοριά, και από ό,τι μαθαίνουμε οι δικοί μας άνθρωποι ήδη έχουν απεγκλωβίσει και πολλούς ανθρώπους που κινδύνευε η ζωή τους. Πάμε λοιπόν, κύριε προϊστάμενε, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα και από τη Θεσσαλία. Καλύτερα. Κύριε Πολυχρονόπουλε, εμείς έχουμε αναλάβει ποια περιοχή ακριβώς τώρα είμαστε. Είμαστε στο Πετρόπορο. Στο Πετρόχωρο, το οποίο βρίσκεται στα Τρίκαλα. Είναι μεταξύ Τρικάλων και Καρδίτσας. Τρικάλων και Καρδίτσας. Τι βλέπουν τα μάτια σας, κύριε Πολυχρονόπουλε, εκεί? Γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς στις τηλεοπτικές εικόνες είναι εφιάλτης, είναι κόλαση. Παιδιά, χαμός γίνεται. Βλέπεις κόσμο να περιμένει με αγωνία να πάμε να τους πάρουμε. Μπαίνουμε μέσα σε αυλές, πλησιάζουμε τη βάρκα ακριβώς δίπλα, τους φορτώνουμε. Είναι εδώ και πυροσβεστικοί, ναι, εθελοντές, ναι, με βάρκες. Έχουμε σώσει τουλάχιστον 30 άτομα τώρα και συνεχίζουμε. Προσέξτε τι λέει ο κύριος Πολυχρονόπουλος. Είναι συνταρακτικό και να τριχιάζουμε που το ακούω. Η δική μας ομάδα, οι δικοί μας άνθρωποι, νομίζω είναι και ο κύριος Νάτσιουλας εκεί. Νάτσιουλας, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Έχουν σώσει πάνω από 30 ανθρώπους. Μπράβο σας, κύριε Πολυχρονόπουλε, μπράβο σας. Κάνουμε και συνεχίζετε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι συνήθως μεγάλη ηλικία. Τι βλέπετε εκεί, τι άνθρωποι είναι? Είχε άτομα, είχε και αγιάδες, που τους πήραμε αγκαλιά, ούτε καν μπορούσαν να περπατήσουν. Παππούδες 90 χρονών. Αβοήθητοι εντελώς. Αβοήθητοι εντελώς. Αβοήθητοι. Και τους πήγατε σε ασφαλές μέρος. Τους βγάζουμε στην άκρη, του χωριού, όπου έχει ένα δρόμο, ναι, όπου εκεί είναι στεγνά και τους αποβιβάζουμε. Τι και σας έλεγαν, κύριε Πολυχρονόπουλε, αυτοί οι άνθρωποι? Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Έχετε εσείς από το αμαξοστάσιο της Καστοριάς, τι έχετε πάρει μαζί σας, πώς βοηθάτε εκεί? Έχετε και μηχανήματα μαζί σας? Όχι, όχι, όχι. Μηχάνημα δεν μπορεί να δουλέψει. Ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να δουλέψει μηχάνημα. Άρα, ό,τι κάνετε, το κάνετε με τα χέρια σας. Τη φουσκωτή τη βάρκα, έχουμε φουσκωτή βάρκα. Και τη φουσκωτή βάρκα. Ακριβώς. Πλησιάζουμε στα σπίτια και παίρνουμε τον κόσμο. Αυτό. Πιστεύετε ότι πηγαίνετε σπίτι-σπίτι από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, πόρτα-πόρτα? Ναι. Τα σπίτια ξεχωρίζουν εκεί, γιατί βλέπουμε εικόνες. Νερό μέχρι τη σκεπή, κύριε Πολυχρονόπουλε. Σε ορισμένες περιπτώσεις. Ναι, έχει σπίτια τα οποία δεν φαίνεται καθόλου. Δεν φαίνεται καθόλου. Βέβαια, εμείς πάντα παίρνουμε από τα ισόγεια, ξεκινάμε. Ναι. Και μετά πάμε στους ορόφους για να πάρουμε τον κόσμο. Άρα ουσιαστικά πηγαίνετε στο σπίτι, μπαίνετε μέσα με κάποιον τρόπο, φωνάζετε, φαντάζομαι. Ακριβώς, κορνάρουμε, σφυρίζουμε. Και έχουμε και εδώ τοπικούς που ξέρουμε που έχει ανθρώπους που κατοικούν και πάμε. Σας λένε πού να πάτε, σε ποια σπίτια να πάτε. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Πολυχρονόπουλε, φαντάζομαι ότι σήμερα το χωριό αυτό που είστε είναι μεγάλο. Και αν είναι θα προλάβετε μεγάλο, ναι, να πάτε και σε άλλο χωριό σήμερα.
Μετά μάλλον για Φαρκαδόνα ακούγεται. Θα πάτε για Φαρκαδόνα. Μάλλον, νομίζω ναι. Ότι φαντάζομαι ότι και εκεί θα υπάρχουν ανίστικα προβλήματα. Ξέρετε ότι έρχεται και η ομάδα της ΕΤΑΚ από την Καστοριά. Ναι, ναι, το έχω μάθει. Και σε λίγο θα υπάρξει και μια ανακοίνωση με το τι ήδη θα χρειαστούμε. Α, μάλλον έχει βγει ήδη η ανακοίνωση μόλις τώρα για το τι θα χρειαστούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί και θα την ανακοινώσουμε αμέσως. Οπότε και το μέρος που θα γίνει όλη αυτή η συγκέντρωση. Κύριε Πολυχρονόπουλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Ίσως σας ξαναχρειαστούμε για αργότερα ή για τις επόμενες μέρες. Θα είστε εκεί όλες τις ημέρες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Οπότε θα τα ξαναπούμε τηλεφωνικά για να μας περιγράψετε κι εσείς που ζείτε και απεγκλωβίζετε ανθρώπους, σώζετε ανθρώπους. Συγγνώμη λίγο, ακούω τώρα και ελικόπτερο στο πάθος, ακούω και ελικόπτερο. Πρέπει να πετάει. Έρχονται και ένα αέρια μέσα να βοηθήσουν. Ναι, ναι, ναι. Κάπου ακούω τώρα κοντά να πετάει. Υπόλοιπος κόσμος εκεί, συγγενείς των ανθρώπων που είναι σε σπίτια, είναι επίσης εκεί, κύριε Πολυχρονόπουλε? Κοιτάξτε, χτες που μπήκαμε σε ένα χωριό στην Πανερωμένη, ο κόσμος όλος ήταν με τα αυτοκίνητα πάνω στην ακόμβο του δρόμου, όπου ήταν ψηλά, δηλαδή εκεί την έβγαλε τη νύχτα. Ήταν πράγματα τρελά, δηλαδή, να συμβαίνουν. Εκεί την έβγαλε, σε υψηλά μέρη του δρόμου. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Πολυχρονόπουλε, εύχομαι πραγματικά... η βοήθειά σας από ό,τι δείχνει είναι πολύ πολύ σημαντική. Βλέπετε και από άλλους νομούς να έχουν έρθει εκεί ή από τη Δυτική Μακεδονία? Είμαστε μόνοι εκεί από εδώ είμαστε μόνοι μας. Εδώ είμαστε μόνοι μας, από την Καστοριά μόνο. Μόνοι μας, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας μεταφέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε. Τίποτα. Καλή σας ημέρα. Τίποτα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν κύριος Πολυχρονόπουλος, ο προϊστάμενος του αμαξοστασίου της Καστοριάς.